Γιώργος Ατσαλάκης, αμφιλωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Καλησπέρα και πάλι, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές μας και στους συνεργάτες μας. Είχαμε αφήσει μία συζήτηση στη μέση για το θέμα των καλωδίων μεταφοράς δεδομένων, που στην ουσία θα είναι η αγωγή του μέλλοντος. Ό,τι είναι σήμερα η αγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, θα είναι σύντομα τα καλώδια μεταφοράς δεδομένων, σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε οικονομικές συναλλαγές καθημερινά περνάνε μέσα από τα υπόγεια καλώδια, τα υποβρύχια καλώδια, ως αγωγή δεδομένων που μεταφέρουν από ροή ψυχαγωγίας όπως το Netflix και το YouTube έως απόρριτες διπλωματικές επικοινωνίες, στρατιωτικές επικοινωνίες και κάθε άλλου είδους πληροφορία, για να συνδέεται ουσιαστικά η παγκόσμια κοινότητα μεταξύ της. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πάνω από 1.400 διαφορετικές τοποθεσίες από όπου περνάνε τέτοια υποβρύχια καλώδια και ο κυριότερος κόμβος από όλους είναι στη Μασσαλία, ο οποίος συνδέεται με ένα συγκρότημα περίπου 500 διαφορετικών καλωδίων και κάποιων που είναι υποκατασκευή. Και αυτός ο παγκόσμιος ιστός καλύπτει πάνω από 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν την διάμετρο του ήλιου. Η μεταφορά τώρα των δεδομένων αυτών γίνεται κυρίως με τα υπόγεια καλώδια. Η δορυφορική τεχνολογία μεταφέρει λιγότερα δεδομένα, διότι είναι πολύ ψηλότερο το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας αλλά και επισκευής, τουλάχιστον προς το παρόν. Αποτέλεσμα είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν επιρροή σε αυτά τα κανάλια μεταφοράς των δεδομένων, και αυτός ο ανταγωνισμός εκτείνεται σε διάφορα μέτωπα, από τη στρατιωτική επέκταση έως την κατασκοπία, τις οικονομικές στρατηγικές και ακόμα και την χειραγώγηση αυτών των καλωδίων. Ουσιαστικά κάθε νέο υποβρύχιο καλώδιο μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει μια γεωπολιτική κίνηση στη παγκόσμια σκακέρα, όπου η δημιουργία νέων συνδέσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες συμμαχίες και να αποκλείσει κάποια έθνη από αυτά τα δίκτυα. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή το διακύβευμα είναι ψηλό, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα έθνη ανταγωνίζονται να ελέγξουν αυτή την κρίσιμη υποδομή μεταφοράς δεδομένων. Μιλάμε για την πληροφορία, η οποία πληροφορία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό πλέον. Έτσι. Από αυτή εξαρτώνται τα πάντα. Γιατί μιλάμε για μεταφορά πληροφορίας στην ουσία. Είτε είναι πληροφορία η οποία έχει να κάνει με αυτό που προαναφέρατε, δηλαδή ψυχαγωγία, μπασίρτωση και τέτοια, ή πληροφορία η οποία είναι εμπορική ή στρατιωτική, αλλά η πληροφορία είναι το πιο ακριβό commodity αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και όταν τα καλώδια αυτά φτάνουν στις άλλες χώρες, μπορούν να ανοίξουν εμπορικούς δρόμους, επεκτείνοντας έτσι την επιρροή των αμερικάνικων και των κινέζικων επιχειρήσεων. Επίσης, οι φορείς εκμετάλλησης καλωδιακής τηλεόρασης μπορεί να δημιουργήσουν έσοδα από την πώληση εύρους του φάσματος της επικοινωνίας σε άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τα λοιπά, οπότε μπορεί να έχουν και έσοδα τα οποία ουσιαστικά είναι έσοδα από εκμισθώσεις για να μεταφέρουν και αυτές δεδομένα από αυτά τα καλώδια, και ουσιαστικά υπάρχει μια αλληλεπίδραση κυβερνητικών και εταιρικών συμφερόντων τόσο από την Αμερική όσο και από την Κίνα, οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τις εταιρείες τους να αποκτήσουν επιρροή. Για παράδειγμα, η Silicon Valley, οι γίγαντες Silicon Valley όπως Google, Meta, Microsoft έχουν επενδύσει πάνω από 2 δις σε υπόγεια καλώδια και έχουν προγραμματισμένες πάνω από 4 δις. Και αυτές οι τρεις εταιρείες ελέγχουν περίπου τα 2-3 της παγκόσμιας χρήσης του εύρου ζώνης των καλωδίων, των υπογείων καλωδίων αυτών. Για να δείτε τώρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Οι βασικές διαδρομές ποιες είναι, από πού προς πού, ή είναι ισομερώς κατανεμημένες στον πλανήτη? Είναι σχεδόν σε όλα τα μέρη της γης έχουν αναπτυχθεί.
Θα πούμε λίγο τι γίνεται εκεί στον Ινδικό ωκεανό, γιατί εκεί υπάρχει μια σημαντική σύγκρουση. Ο πιο σημαντικός κόμβος είναι αυτός στη Μασσαλία που είπαμε στην αρχή, και ουσιαστικά οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν και συντηρούν τέτοια δίκτυα, μάλλον οι χώρες οι οποίες παράγουν και αναπτύσσουν τέτοια δίκτυα, είναι η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Δεν είναι πάρα πολλές οι χώρες που τα αναπτύσσουν τα καλώδια αυτά. Και υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, ότι αυτά τα καλώδια, επειδή έχουν κάποιες λεπτές ίνες σαν την τρίχα μέσα από την οποία τα λέιζερ μεταφέρουν την πληροφορία, αναδιαστήματα πρέπει να υπάρχουν επαναληπτές για να αυξάνουν την ένταση του σήματος, για να μην χάνεται το σήμα, κάπου κάθε 60-70 χιλιόμετρα. Και όπου υπάρχουν αυτοί οι επαναληπτές, υπάρχει πιθανότητα να μπορούν να παραβιαστούν αυτά τα καλώδια και να υποκλαπούν οι πληροφορίες. Οπότε, επειδή αυτά τα καλώδια χρειάζονται συχνές συντηρήσεις, τις περισσότερες από αυτές τις συντηρήσεις τις κάνει η Κίνα. Έχει αναπτύξει πολύ εκτεταμένη υποδομή να κάνει συντηρήσεις, οπότε κάνει συντηρήσεις καλωδίων και ανταγωνιστών. Κάτι το οποίο πλέον η Αμερική προσπαθεί να αποφύγει να... Συγγνώμη, οι Κινέζοι συντηρούν τα αμερικανικά καλώδια. Είναι προφανές ότι τα υποκλέπτουν. Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ναι, βέβαια, διότι εκεί που είναι οι επαναληπτές μπορεί εύκολα να γίνει υποκλοπή. Ναι. Και επίσης μπορεί κατά την καταπώντηση των καλωδίων αυτών να υπάρξει κάποια συσκευή, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, που μπορεί να κάνει την υποκλοπή. Εντυπωσιακό, πώς έμειναν τόσο πίσω οι Αμερικανοί σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, που είναι και θέμα ασφαλείας, δεν είναι μόνο θέμα εμπορικό, είναι ζήτημα ασφαλείας. Ναι, ακριβώς. Τώρα τελευταία βέβαια υπάρχουν μία σειρά, κυρίως από τότε που το ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ, μία σειρά μέτρων και περιορισμών για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Και ενώ η Κίνα κατήχε μερίδιο περίπου 15% σε αυτά τα υπόγεια καλώδια και είχε αναπτυχθεί κυρίως με τη Highway και την HMN Tech στην περιοχή κοντά στην Κίνα, στην Παππούα Νέα Γουινέα και στη Καραϊβική, και είχε μερίδιο περίπου 15% της παγκόσμιας αγοράς. Μετά τις ενέργειες της Αμερικής, το μερίδιο της έχει μειωθεί κοντά στο 10%, παρόλο που και η Κίνα έχει φτιάξει σημαντικά καλώδια, όπως είναι το καλώδιο το PIS, που ξεκίνησε το 2022 και έχει περίπου 12.000 χιλιόμετρα μήκος, και συνδέει διάφορες χώρες και έρχεται και μέχρι την Ευρώπη. Έχει στον Ινδικό ωκεανό, έχει China Mobile, που ηγήθηκε στη δημιουργία ενός καλωδιακού συστήματος του Αφρικά που συνδέει την Αφρική με την Ευρώπη, και την China Unicom, που είναι κύριος επενδυτής σε ένα καλωδιακό σύστημα της SAIL 5.800 χιλιόμετρα, που συνδέει τη Βραζιλία με το Καμερούν και το οποίο λειτουργήσε το 2020. Τρομερό, υπερατλαντικό. Ναι. Η αμερικάνικη πολιτική έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα τώρα αυτών των κινέζικων εταιριών. Η κύρια εταιρεία είναι η Subcom και η γαλλική ACN. Πρόσφατα, με την πίεση της Αυστραλίας, η Κίνα εκδιώχθηκε από την κατασκευή ενός καλωδίου 4.500 χιλιόμετρων που θα συνέδε τη χιονάρα των νήσων του Σολομόντος με το Σίδνεϊ. Πριν μερικά χρόνια είχαμε ακούσει και τις φασαρίες που είχαν γίνει. Επίσης τώρα η Subcom, η Αμερικάνικη, εγκαθιστά ένα καλώδιο στον Diego Garcia, που είναι μια περιοχή στο Βρετανικό έδαφος του Ινδικού ωκεανού, που είναι μια πολύ σημαντική βάση εκεί και θα είναι στρατηγική σημασία για τις πληροφορίες των Five Eyes, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Παρόλα αυτά, η Κίνα έχει σημαντική τεχνογνωσία λοιπόν στην επισκευή των καλωδιών και υπάρχει και ένα ασαφές διεθνές νομικό δίκτυο για το πώς θα πρέπει να γίνεται η προστασία αυτών των καλωδίων. Ναι, μεν το δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ο καθένας στην ΑΟΣ τη δική του να καταποντεί καλώδια ελεύθερα, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση άλλων χωρών τα καλώδια που περνάνε από την ΑΟΣ κάποια χώρα καθώς της συμφωνίας να είναι υποχρεωμένη η χώρα αυτή να τα προστατεύει. Δεν υπάρχει ποινικοποίηση των επιθέσεων αυτών των καλωδίων ακόμα και αν βρίσκονται είτε σε χωρικά είτε σε διεθνή ύδατα. Δεν υπάρχουν συνέπειες νομικές διεθνώς εάν κάποιος σαμποτάρει τα καλώδια, ας πούμε. Ναι, ποιος θα επιβάλλει ποινές και σε ποιον. Και επειδή η μεταφορά αυτών των πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ουσιαστικά έχουμε δύο κανάλια μεταφοράς δεδομένων ευρείας κλίμακας, τα υπόγεια καλώδια και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Σε περίπτωση κάποιας σύραξης ή κάποιας διένεξης, θα πρέπει να αναμένουμε υβριδικές επιθέσεις σε τέτοια δίκτυα. Για να διακοπεί ροή των πληροφοριών, προφανώς. Ναι, για να κοπεί κρίσιμη ροή πληροφορίας, η οποία μπορεί να είναι και καθοριστική για την έκβαση μιας διαμάχης ή μιας σύγκρουσης. Πάντως, εδώ, από αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά, επειδή ο ιδιωτικός τομέας, οι μεγάλες εταιρείες, οι τεχνολογικές, κάνουν τέτοιες επενδύσεις σε τέτοια καλώδια, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πέραν από την χρήση τους για καθαρά εμπορικούς σκοπούς, ότι και τα κράτη στα οποία ανήκουν αυτές οι εταιρείες, οι ΗΠΑ παραδείγματος χάρη, καλά για την Κίνα δεν το συζητάμε, το θεωρούμε δεδομένο, θα εκμεταλλεύονται αυτές τις ιδιωτικές υποδομές και για λόγους κρατικούς. Κοιτάξτε, όταν απειληθεί το κράτος, ξέρετε, είναι υπέρτατος νόμος, μπορεί να κατασχέσει, να επιτάξει οτιδήποτε. Στα ελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα, σίγουρα δεν μπορεί εύκολα το κράτος να υποχρεώσει μια εταιρεία να κατασκοπεύσει μια άλλη χώρα. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα από δικαστικές αποφάσεις και από διάφορες δικλείδες ασφαλείας. Σε χώρες που έχουν ελεύθερα καθεστώτα όμως, δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει μια συνεχή ροή πληροφοριών προς τα κράτη και κυρίως αν δούμε τι συμβαίνει σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε συστήματα επιτήρησης καμερών έχουν αναπτυχθεί σε πολύ υψηλό βαθμό από πολλά ανελεύθερα κράτη και παρακολουθούν τόσο τους πολίτες τους για να μην απειληθεί το καθεστώ τους όσο και τις άλλες χώρες τις οποίες θεωρούν εχθρικές ή τουλάχιστον μη φιλικές. Μάλιστα. Και η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει αυτή την ικανότητα της παρακολούθησης καθώς μπορεί να μέσα από λέξεις κλειδιά ή ακόμα και από εικόνες έξυπνοι αλγόριθμοι να βρουν οποιοδήποτε λέει κάτι εναντίον της κυβέρνησής του είτε άμεσα είτε έμεσα και να προσδιορίσουν και σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα και που βρισκόταν και πριν 5-6 χρόνια. Αυτό ισχυροποιεί πάντα τις αυταρχικές κυβερνήσεις και μπορεί να αποτελέσει και μία απειλή για δημοκρατικά καθεστώτα αργότερα διότι τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικό πόλεμο εντελώς ασύμμετρο πράγμα το οποίο δεν το περιμένουν οι καλώς διοικούμενες χώρες. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την συνεχίσουμε την συζήτηση, αυτή την σειρά συζητήσεων πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, διότι στην ουσία αυτό που ψηλαφούμε τώρα και το οποίο παρουσιάζεται είναι η ανάδυση του νέου κόσμου, του τεχνολογικού κόσμου, ο οποίος προχωρά με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η γνώση και η τεχνολογία δεν εξελίσσεται με τους ρυθμούς παλαιότερα, που εξελισσόταν παλαιότερα, πολύ ταχύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σωστή ανάπτυξη των τεχνολογιών ίσως δώσει τόση δύναμη σε κάποιο κράτος που θα του δημιουργήσει πλεονέκτημα να αποτρέψει
στρατιωτικές επιθέσεις προς αυτό το κράτος. Η δύναμη της τεχνολογίας είναι ουσιαστικά που δίνει τη μεγάλη ισχύ στα κράτη. Και το μεγάλο πλεονέκτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.